και εγώ με τη σειρά μου σας ευχαριστώ που κάνω αυτό το κόμμα να βγείτε απόψε εδώ για να κουβεντιάσουμε. Ήθελα να κάνω μια τηλεγραφική εισαγωγή σε αυτό το είδος του βιβλίου, το μικρό σχήμα, το οποίο μου έδωσε την δυνατότητα, προέκυψε, θα έλεγα, δεν το αποφάσισα. Έχω φτάσει στην ηλικία που ήθελα να κάνω κάποιες συμπερασματικές συγκεφαλαιώσεις. Λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο και στα άλλα, νομίζω ότι κυκλοφέρνω μια πολύ βασική, κατά τη γνώμη μου, διαπίστωση ιστορική. Ότι η ανθρώπινη ιστορία, όπως τη γνωρίζουμε, μέσα από το σύγχρονο παράδειγμα, όπως λέμε, σύγχρονο πολιτισμό, θα έλεγα ότι έχει μία αφετηρία. Την κατανόηση, τη διαφορετική κατανόηση δύο λέξεων. Και οι λέξεις αυτές είναι η ελληνική λέξη αλήθεια και η ελληνική λέξη σωτηρία. Το πώς κατανοήθηκαν αυτές οι δύο λέξεις διαφοροποιεί όχι τις αντιλήψεις, όχι κάποιες ιδεολογικές πεπιθήσεις, αλλά τον τρόπο του βίου. Γεννάει δύο πολιτισμούς, οι οποίοι δεν είναι απλώς διαφορετικοί, είναι αντιθετικοί, είναι εκ των πραγμάτων αντίπαλοι, όπου υπάρχει ο ένας δεν μπορεί να υπάρχει ο άλλος. Αυτό προσωπικά το έχω τόσο πολύ συναφήσει που το αισθάνομαι κατά κάποιο τρόπο με την έννοια της τραγικότητας της αίσθησης που είπε προηγουμένως ο Κώστας. Να το εξηγήσω επιγραμματικά, τηλεγραφικά περισσότερα θα τα βρείτε μέσα στο βιβλίο. Η λέξη αλήθεια είναι το αυτοστερητικό και το λήθη, το οποίο, η οποία λήθη στους αρχαίους Έλληνες δεν σήμαινε τη λησμονιά, όπως αργότερα πήρε το νόημα λέξη, αλλά την απόκρυψη, την αφάνεια, τη μη φανέρωση. Επομένως, το αυτοστερητικό με το τη λήθη σημαίνει την εμφάνεια, τη φανέρωση, το εις φως έρχεστε. Αυτό συνέστησε μια, συνιστά μια απάντηση στο ερώτημα του αρχοανθρώπου, το οποίο πρώτη φορά το διατύπωσαν ευκρινώς και απερίφραστα, θα έλεγα, η αρχαία Ελληνισίδια τους προσοκρατικούς, πώς θα ξεχωρίσουμε οι άνθρωποι το ορθό από το λάθος, το έγκυρο από το άκυρο. Με μεταγενέστερη ορολογία, το αληθινό από το ψευδές. Πώς θα το διακρίνουμε. Για τον Έλληνα, από την παρατήρησή του την εμπειρική και την επεξεργασία του βέβαια τη συλλογιστική, απορρέει η αντίληψη ότι αληθινό είναι ότι δεν πεθαίνει απλούστατα και μη αληθινό είναι αυτό που είναι θερτό, εφήμερο, θνητό, αυτό που πεθαίνει. Ποιος είναι ο τρόπος του αληθινού, του φαίνεστε. Είναι ο τρόπος, θα έχετε ακούσει αυτά από μένα, ο τρόπος της του παντός διοικήσεως. Αυτός είναι το τι που παραμένει αληθές, δηλαδή αιώνιο, απαράλλακτο, αμετάβλητο. Δεν είναι κάτι τι το αληθινό, είναι ένα πώς, ένας τρόπος. Ο τρόπος του παντός διοικήσεως, λέει ο Ηράκλειτος. Τι τρόπος είναι αυτός? Λογικός. Τι θα πει λογικός? Που συνιστά σχέση. Ο λόγος είναι η σχέση. Σχέση αρμονίας, κάλους, κοσμιότητας. Και μεταξύ των υπαρκτών και με τον παρατηρητή, τον θεατή αυτής της πραγματικότητας. Επομένως, η αλήθεια, η ορθή γνώση, δεν έχει κάποιο αντικειμενικό παράγοντα εξωτερικό που ορίζει αυτό, παιδιά, είναι το αληθινό και αυτό είναι το ψεύτικο. Όχι. Το αληθινό ή το ψεύτικο το ορίζει ο τρόπος,
η εμφάνιση, η εμφάνεια του τρόπου. Το αθάνατο, επαναλαμβάνω, είναι το ηθινό, το θνητό είναι το μη ηθινό. Επομένως, ναι, θα φανεί ακόμα ένα αργέστερο αυτό, έτσι σας πω ότι ο δεύτερος μεγάλος πολιτισμός που ξεκίνησε από πάρα πολύ ταπεινές συνθήκες, από τα βαρβαρικά στήθη που γέννησαν την Ευρώπη από τον 4ο έως τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, και το οποίο ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Καμιά καλλιέργεια, ούτε καν δεν ήξεραν καν την καλλιέργεια της γης. Ήταν ποιμενικές φυλές, οι οποίες ζητούσαν φωσκοτόπια και ξεκίνησαν από τα υψίπεδα του Καυκάσου και φτάσανε στις πηγές της Ευρώπης. Λοιπόν, για αυτούς τους ανθρώπους το αληθινό είχαν ανάγκη να τους το ορίσει κάποιος. Γι' αυτό και η λατινική λέξη veritas διατηρεί την απήχηση του αλήθεια. Σημαίνει το ορθό. Το ορθό με την έννοια της όρθιας στάσης. Η όρθια στάση είναι η ορθότητα, δηλαδή το μη πεσμένο, το μη χαλασμένο, πες το όπως θέλετε. Την ορθότητα πρέπει κάποιος να την καθορίζει, την veritas. Ποιος θα την καθορίσει? Ή μία αυθεντία ή μία σύμβαση. Ιστορικά, λέστε όλα αυτά αντιπροσωπεύουν κάποια πορεία αιώνα. Ιστορικά, η πρώτη αποδοχή ήταν ότι την αλήθεια την καθορίζει μια μεταφυσική αυθεντία, ο Θεός. Αυτό δεν είναι μόνο στην Ιουδαιοχριστιανική παράδοση, είναι σε κάθε θρησκευτική παράδοση. Θρησκεία ονομάζουμε εκείνη την αποδοχή μιας ανωτάτης αρχής, η οποία είναι η αιτία του κόσμου, ο συντηρητής του κόσμου κλπ. Κλπ. Λοιπόν, αυτός, ο δημιουργός, πρέπει να είναι παντοδύναμος, σπάσοφος, αναφυσβήτητος κλπ. Άρα έχει την αυθεντία να ορίζει τι είναι αληθινό και τι δεν είναι. Άρα η έννοια του ηθικού νόμου, του θεϊκού νόμου, υπάρχει σε όλες τις θρησκείες. Ο Θεός ορίζει να κάνετε αυτό, να μην κάνετε εκείνο. Αυτό το αυτό είναι το αληθινό και το μη ορθό. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία αυθεντία. Οι λαοί εκείνης της μεσαιωνικής περίοδου στη Δύση, στο χαμηλό τους επίπεδο, αυτή την αυθεντία την εντόπισαν με όλα τα τεχνάσματα που ξέρουμε της εποχής στον επίσκοπο Ρώμης, στον Πάπα Ρώμης. Με πολύ συγκεκριμένη διαδικτική αναζήτηση, διότι ήταν ο διάδοχος του Πέτρου, ο Πέτρος μεταξύ των άλλων 12 Αποστόλων ήταν ο σημαντικότερος, ο Χριστός του είπε σε σένα παραδίδω την θυσία κλπ. Άρα έχουμε μια σίγουρη βεβαίωση τι είναι αληθές, την αυθεντία του Πάπα. Όταν έγιναν οι αυθαιρεσίες του Πάπα και η κτηνοδία αυτή με τη Ιερή Εξέταση, με τον έλεγχο των φωνημάτων κλπ, υπήρξε μια φυσιολογική αντίδραση. Ψάξαν να βρουν μια άλλη αυθεντία και είπαν όχι ο εκπρόσωπος του Θεού, αλλά ο Λόγος του Θεού. Έχουμε τον Λόγο του, γραπτό. Σόλα σκριπτούρα, μόνο η Γραφή και γεννιέται ο Προτεσταντισμός. Πάλι όμως μία αυθεντία. Ό,τι είναι αληθινό είναι αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται ή αντλείται από την Αγία Γραφή. Γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη από την αυθεντία? Για να θωρακίσει το εγώ του. Κάθε ένας θέλει να έχει τις σωστές πεποιθήσεις για να επιβάλλει στον άλλον την αντίληψή του, την γνώμη του, την απέτησή του κλπ. Χρησιμοποιεί τη γνώση, την αλάθητη γνώση, ως όπλο κυριαρχίας, επιβολής. Η τρίτη περίοδος, για να ολοκληρώσω την πορεία της Δύσης, ήταν η επανάσταση και απέναντι στον Προτεσταντισμό, στην Σόλα Σκριπτούρα, με το επιχείρημα δεν μας χρειάζεται ούτε ο Θεός, ούτε ο Λόγος του Θεού, μας αρκεί ο Λόγος του ανθρώπου. Δηλαδή η ατομική λογική.
Ο κάθε άνθρωπος έχει μια επαρκή ικανότητα για να καθορίσει τι είναι ορθό και τι δεν είναι. Ορθό με ποια είναι πια, την κοινή ωφελημότητα. Συντηρείται και στις τρεις περιπτώσεις, και στον Πάπα, και στη Γραφή, και στον Ορθολόγο, συντηρείται η πρώτιστη αρχή του ορμέμφυτου, του ανθρώπου των ορμέμφυτων, που είναι η χαμηλής, η ανύπαρτης καλλιέργειας ανθρώπου, ο οποίος ζητάει το ωφέλιμο, το χρήσιμο. Αν σε αυτό αντιπαραβάλλεται την αρχαία Ελλάδα συνολικά, η οποία συνόψε τη στάση της με την περίφημη φράση του Αριστοτέλη, το ζητεί απανταχού το χρήσιμο ή και στα αρμόζει της μεγαλοψύχης και ελευθερίας. Τώρα ζητάει κανείς παντού το χρήσιμο, δεν ταιριάζει στους μεγαλόψυχους και ελεύθερους ανθρώπους. Εμείς θέλουμε την αλήθεια, το αληθές, το αθάνατο. Λοιπόν, ξαναγυρίζοντας τις λέξεις, η λέξη αλήθεια λοιπόν, σημαίνοντας φωτισμό, προϋπέθεται ότι γνωρίζω αυτό το οποίο φωτίζεται όχι μόνο με τη διάνοια, το γνωρίζω ως φωτιζόμενο, δηλαδή εμπειρικά το γνωρίζω. Φωτίζεται, μου επιτρέπει να έχω μία άμεση αισθητή σχέση μαζί του. Αντίθετα, η Veritas ορίζεται ως adequatio rei et intellectus. Είναι η σύμπτωση της έννοιας με το νοούμενο. Έχω στο νου την έννοια μολύβι, βλέπω το συγκεκριμένο αντικείμενο, συμπίπτει η έννοια του μυαλού μου με την μορφή του συγκεκριμένου αντικειμένου. Αυτή η σύμπτωση, η adequatio, είναι ο ορισμός του αληθούς. Αυτό επεκτείνεται σε κάθε περιοχή της ζωής. Αυτή η σύμπτωση της λογικότητας του ανθρώπου με την αισθητή πιστοποίηση. Η πρώτη, η ελληνική εκδοχή της αλήθειας, όπως σας είπα, το αληθές είναι το φωτιζόμενο, επομένως που υποθέτει μια σχέση μου με το φωτιζόμενο, θέτει αμέσως το ερώτημα πώς. Αλλά κυλήσεται έγκυρη πώς, εγώ θέλω να πω ότι εξεπαληθεύεται αυτός ο φωτισμός. Όπως επαληθεύεται κάθε μαρτυρία σχέσης, δηλαδή εάν κοινωνείται. Ο Δημόκλητος λέει το περίφημο παράδειγμα ότι εάν σας πω ότι κάτι είναι στριφνό, ξινό, εάν το μέλι σας πω ότι είναι στριφνό, ξινό, τότε ψεύδομαι. Γιατί? Όχι διότι υπάρχει ένας κανόνας έξω από εμάς που λέει τι είναι, ξινό και τι είναι γλυκό. Αλλά επειδή όλοι σας έχετε δοκιμάσει μέλι και ξέρετε ότι είναι γλυκό. Η εμπειρία η ατομική κοινωνείται. Πάντες ομοδοξούσι και έκαστος επιμαρτυρεί. Δηλαδή η αλήθεια είναι ένα κοινωνικό κατόρθωμα. Ένα κατόρθωμα κοινωνίας σχέσεων. Επομένως, το επόμενο βήμα, τώρα θα λέω τηλεγραφικά, εάν θέλουμε να πραγματοποιούμε με τη ζωή μας το αληθές, το αθάνατο, πρέπει να οργανώσουμε τη συμβίωσή μας με βάση την αλήθεια, με βάση δηλαδή τη λογικότητα της κοινωνίας των σχέσεων. Και έτσι προκύπτει η πόλης. Η πόλης στην αρχαία Ελλάδα δεν είναι ένας μεγάλος οικισμός, είναι άλλος τρόπος υπάρξεως. Είναι ένα άθλημα αληθείας. Από αυτό συλλέγονται πολλά που δεν είναι η ώρα τώρα να τα αναλύσουμε, αλλά θέλω να σας κάνω την ριζική, την κεσαρική διαφορά και αντίθεση του. Αληθεύει κάτι όταν κοινωνείται, από το αληθεύει κάτι όταν κατανοείται. Η κατανόηση όμως είπαμε στο ελάττωμα ότι θέλει μια επιβεβαίωση, είτε αθεντίας, είτε σύμβασης, μέχρι σήμερα. Διότι και σήμερα ο ορθολογισμός θεμελιώνεται πάνω σε ένα συμβόλαιο. Ο τρόπος της ζωής μας οργανώνεται με ένα σύνταγμα. Μαύρο και άραχνο στην Ελλάδα, ένα σύνταγμα. Το οποίο ορίζει τι είναι αληθές και τι είναι λάθος. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει.
όλα ορίζονται με σύμβαση, με συμφωνία, με συμβόλαιο. Επομένως, κατοχυρώνεται, τι κατοχυρώνει ένα συμβόλαιο, το άτομο, το εγώ, να μην κινδυνεύω, να είμαι θωρακισμένος. Μου έκλεψες ένα πορτοκάλι, απ, ο νόμος λέει ότι είναι δικαίωμά μου να έχω το πορτοκάλι και είναι αδικία, είναι έγκλημα για σένα να το κλέψεις. Είναι η θωράκιση του εγώ. Η αλήθεια δεν έχει θωράκιση του εγώ. Η αλήθεια είναι περιπέτεια. Η κοινωνία των σχέσεων είναι ένα συνεχές άθλημα το οποίο πότε πετυχαίνει, πότε δεν πετυχαίνει. Αλλά είναι συνεχώς ο στόχος. Εκείνο που μας ενώνει είναι το κοινό άθλημα, ο κοινός στόχος. Δεν πετυχαίνουμε όλοι. Και επίσης η σύμπτωση των απόψεων δεν είναι πάντοτε άσφαλτη. Το Σοκράτη το καταδικάζει σε θάνατο η Εκκλησία του Δήμου. Και ο Σοκράτης, παρόλο ότι είναι κραυγαλαία άδικη για την υγωρία της Εκκλησίας του Δήμου, υποτάσσεται στον νόμο. Δεν υπάρχει δήμιος, στην ποινή. Στην αρχαία Ελλάδα είναι διανόητη η έννοια του δήμιου. Δεν μπορεί να φύγει το σώμα του πολίτη, το οποίο είναι ιερό, γιατί μετέχει ως πολίτης στο άθλημα αηδίας που είναι η πόλης. Γι' αυτό και ή θα πάρει μόνος του το κόλλιο και θα το πιει ή θα φύγει. Προκύπτει λοιπόν, πολύ κοντολογήσα τώρα, προσπαθώ να βρω μέσα σε αυτό το διαράκι, πώς ξεκινάει αυτή η πόλωση, αυτός ο διχασμός που είναι αγεφύρωτος, επιμένω, διότι σήμερα νομίζουμε ότι θα τα βολέψουμε. Ελλάδα είναι και αυτό, ελληνικό είναι και αυτό. Αν διαβάσετε, δεν λένε οι αφελείς άνθρωποι. Διαβάστε, σας παρακαλώ, τη σοβαρότερη μελέτη που υπάρχει για τη δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας και που είναι του Μιχαλάκη του Σακελαρίου, μετά της Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητής Πανεπιστημίου, θα θρίξετε, συγγνώμη που σας πω καταλαμβάνω, διότι όλο το βιβλίο είναι γραμμένο για να φανεί ότι είναι εντελώς σύμφωνη η δημοκρατία των αρχαίων Αθηναίων με την δημοκρατία όμως την όρεση είναι η δυτική ιδιωτερικότητα, με το ατομικό δικαίωμα και την κατασφάλιση του δικαιώματος. Τρομακτικά πράγματα. Πάνω σε αυτό βασίζεται όλη η Ελλάδα σήμερα. Όλος ο τρόπος της ζωής μας. Σε μια μίμηση η οποία μας πηγαίνει στο θάνατο. Απευθείας. Και δεν θέλουμε να το δούμε. Δεν υπάρχει συμβίβασμα. Είχα πει ότι και η δεύτερη λέξη, που είναι πολύ χαρακτηριστική, είναι λέξη σωτηρία. Αυτή στα ελληνικά προέρχεται από τη λέξη σώος. Δηλαδή γίνομαι σώος, θα πει γίνομαι ολόκληρος, ακέραιος. Δεν σώζομαι από κάτι, αλλά στην ολοκληρία των υπαρκτικών δυνατοτήτων. Ποια είναι η ολοκληρία των υπαρκτικών δυνατοτήτων? Η ελευθερία από χρόνο, χώρο, φθορά, θάνατο. Είναι η είσοδο, η συμμετοχή, είπε η Εκκλησία, στη Βασιλεία του Θεού. Και το άλλο που θα έπρεπε να διακρίνησουμε, αλλά μην τα πούμε όλα αυτή την ώρα, ο ξερισμός δεν εμφανίστηκε ποτέ ως θρησκεία στην ελληνική παράδοση. Διότι η θρησκεία είναι επίσης ένα ατομοκεντρικό γεγονός. Προϋποθέτει ατομικές πεπιθήσεις, ατομική ηθική, ατομική υποταγή στον νόμο. Ο ξερισμός στην ελληνική παράδοση είναι εκκλησία, όπως ήταν η εκκλησία του Δήμου. Η σύναξή μας συνιστά έναν άλλο τρόπο ύπαρξης και συνύπαρξης, τον καταλήθεια τρόπο, ο οποίος φανερώνεται ακριβώς μέσα στην οργάνωση και λειτουργία των σχέσεων κοινωνίας, της πόλεως ή της εκκλησίας κλπ. Αντίθετα, η σωτηρία στη Δύση από την πρώτη στιγμή, από τον εκκλησιανισμό αυτών των φίλων κλπ, φιλομύψερο, ήταν το ατομικά επιδιωκόμενο. Πώς θα τηρώ τον νόμο, τις εντολές του Πάπα, το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας ως εντολή, για να σωθώ, δηλαδή να υπάρξω αιώνια, δηλαδή ατελέσθητα. Σκεφτείτε εφιάλτη. Σκεφτείτε να υπάρχεις χωρίς τελειωμό.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τραγωδία. Αυτό όμως κυριάρχησε ότι είναι η χριστιανική αντίληψη του αιώνιου. Στην χριστιανική παράδοση το αιώνιο είναι το είναι η απόλυτη ελευθερία από χώρο, χρόνο, διαδοχή, φθορά, θάνατο. Είναι η είσοδος στην πληρότητα των σχέσεων, όπως την παρουσίαση ή μεταμόρφωση στο όρο σταυρό. Λοιπόν, αυτές οι δύο λεξούλες κρατήστε τες και ξανασκεφτείτε τες. Το μυαλάκι μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Νομίζω μας δίνουν ένα μπούσουλα, ένα καπηξίδα, για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε πού βρισκόμαστε. Μπορεί σήμερα να είναι αυτά άρρητα ρήματα, να είναι, αν τα πούμε αυτά λίγο πιο δημόσια, να μας πάρουμε τις λεγονόπουλες. Δεν είμαστε οι Έλληνες που δώσαμε τα φώτα στη Δύση, που οδηγήσαμε αυτούς τους ανθρώπους στον πολιτισμό. Αυτά είναι μαύρα φούμαρα. Κατασκευές εκ των υστέρων για να υποταχθεί και η αρχαιολογική παράδοση στον τρόπο που τον οποίο διάβασαν τους αρχαίους Έλληνες οι μαθητές του Αυγουστίνου. Λοιπόν, έχει αυτό το χαρακτήρα. Είχα πει στον Θόδωρο και σας έδωσε τα περιεχόμενα του βιβλίου. Και γύρω του βιβλίου σου παρακαλώ, αν έχουμε η ώρα ακόμα, είναι διαβάζοντας αυτά τα περιεχόμενα, να θέσετε και στους τρεις μας ερωτήσεις. Τι θα πει, ας πούμε, αρωτηρίως της Εκκλησίας η ομολογία, ας πούμε, η τέχνη, η πολιτική. Απορίες που γεννιόνται από το βιβλίο περιεχόμενα. Θα διαβάζω μερικές σαράδες από το βιβλίο. Για μένα τουλάχιστον ήταν η πιο συναρπαστική ανακάλυψη κατά κάποιο τρόπο, γιατί δεν τα είχα συνδυάσει με αυτόν τον τρόπο. Πώς συνδέονται οι λέξεις σχετικές με την όραση, με την αλήθεια. Λέει λοιπόν, θα διαβάζω απλώς. Η γνώση λοιπόν των υπαρκτών και των γεγονότων, του είναι και του γίγνεσθε, συνιστά αλήθεια, επειδή προκύπτει από την εμπειρία σχέσης. Δεν αρκεί η νοητική απλώς σύλληψη, η κατανόηση, για να συγκροτηθεί η γνώση, απαιτείται εμπειρική, βιωματική αμεσότητα της σχέσης για να γνωστεί το έναντι υπαρκτό ή γεγονός. Σε διακόψαμε και δεν συνεχίζεις. Στα παιδιά στο Πανεπιστήμιο, κάθε φορά στο πρώτο μάθημα που τους συναντούσα, τους έλεγα, παιδιά, κοιτάξτε, αν ήμασταν στην αρχαία Ελλάδα και ερχόσασταν και μου λέγατε, θέλουμε να μας διδάξει φιλοσοφία. Η φυσιολογική απάντηση ήταν, πάρτε τα πράγματά σας και έλεγε σπίτι. Η μετάδοση της γνώσης δεν ήταν η μετάδοση ιδεών. Ήταν μεταβίβαση εμπειρίας και τρόπου, ας πούμε, πώς μάθαμε, πώς γνωρίσαμε τη μητρική αγάπη. Μας έδωσε κανένα ορισμό ή μας είπε, ξέρετε, η μητρική αγάπη είναι αυτό και αυτό. Τι μπορεί αυτά. Ζήσαμε τη μητρική αγάπη. Πώς ερωτεύεται κανείς, με βάση οδηγό συμπεριφοράς. Ναι. Λοιπόν, και ερχόμαστε στις λέξεις τώρα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που όσες λέξεις στην ελληνική γλώσσα χρησιμοποιούνται για να σημάνουν τη λειτουργία της γνώσης, αντλούνται συνήθως από τη λεκτική σημαντική της λειτουργίας της όρασης. Μιλούσαν οι Έλληνες για θεωρία, θέα, για φαινόμενα, για ιδέες από το ιδίν. Ακόμα και το ρήμα φημή, λέγω, έχει τη ρίζα του στο πιφαύσκο, φωτίζω. Αλήθεια λοιπόν για τους Έλληνες είναι το κοινή πάση φαινόμενο, Ηράκλειος είναι αυτό. Το κοινή πάση φαινόμενο, αυτό δηλαδή που το αντιλαμβάνονται όλοι, το βλέπουν όλοι. Η εμπειρία της γνωστικής φανέρωσης, εμπειρία λογικής σχέσης. Σας το διάβασα γιατί για μένα ήταν συναρπαστική αυτή η συνάφεια των λέξεων και ίσως κάπως μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη κατανόηση. Και μόνο μία μικρή, αν θέλετε, επισήμανση είναι ότι ακόμα και στην εκκλησιαστική παράδοση μιλάμε για την ερχόμενη πολιτεία, για πόλη. Η Ιερουσαλήμ είναι επίσης πόλη, δεν είναι. Δεν είναι, ας πούμε,
ξέρω εγώ, ένας χώρος που έχουμε, ξέρω εγώ, πιλάφι ή ξέρω κάτι άλλο. Νέα Ιερουσαλήμ ακριβώς, ναι. Είναι και αυτή μια πόλη, δηλαδή η σχέση με τον Θεό είναι μέσα στα πλαίσια μιας πόλης.